Αν έμαθα κάτι από το πρώτο επεισόδιο του Columbine, είναι ότι ύποπτα πολλοί κόσμος γνωρίζει πότε είναι τα γενέθλια του Χίτλερ. Για πείτε μας, μαζεύεστε για κάπου όλοι μαζί τα σουκού? Θα έπρεπε να ανησυχούμε? Καταλαβαίνω να ξέρεις κάποιες ημερομηνίες, τύπου, ξέρεις, ημερομηνίες πολέμου. Καταλαβαίνω κιόλας να είσαι τύπου περίεργος και να ψάξεις μία φορά πότε γεννήθηκε αυτός ο μαλάκας. Αλλά, τύπου τι ζώδιο είναι, υποθέτω. Πεπερώνη! Την έχει βάλει κάτω, της έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα και δεν σηκώνεται και φεύγει. Θα σε βάλω... γατοφυλακή. Κύριε Πεπερώνη, τι έχετε να πείτε για την απαράδεκτη συμπεριφορά σας? Τρανταχτή δήλωση. Γεια σας φίλοι και εχθροί, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άργησε, το ξέρω. Σας το άργησα 1, 2, 3 εβδομάδες. Συγγνώμη. Προέκυψαν διακοπές ενδιάμεσα και μετά προέκυψαν δουλειά με το που γύρισα κατευθείαν από διακοπές, οπότε δεν μπορούσα, δεν προλάβαινα με τίποτα. Υπόσχομαι από εδώ και πέρα ποτέ ξανά να μην βγάλω part 1 χωρίς να έχω έτοιμο το part 2. Το υπόσχομαι, αλήθεια. Δεν ξέρω σε τι να ορκιστώ. Ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να μην με μισείτε υπερβολικά πολύ, που άργησε λίγο παραπάνω αυτό το επεισόδιο, αλλά το αξίζει. Αλήθεια, σας το υπόσχομαι. Έχουμε φοβερή κουβέντα μπροστά μας σήμερα. Είναι από αυτά τα επεισόδια που όσο τα έγραφα και όσο έψαχνα πληροφορία, ήμουν σε φάση και τι άλλο, ξέρω εγώ, και ανυπομονώ να σας τα πω για να δω τι θα μου πείτε πίσω. Γιατί πραγματικά σηκώνει κουβέντα και έβγαλα μία δική μου θεωρία. Οπότε θέλω να δω πόσοι θα συμφωνήσετε μαζί μου σε αυτό ή όχι. Άμα σ' αφήσω και πας να ενοχλήσεις πάλι την αδερφή σου, θα σε βάλω σε πετσέτα σαν μπουρίτο, κατάλαβες? Συνονίχηκαμε. Μία σύνοψη λοιπόν, πού αφήσαμε τα πράγματα την τελευταία φορά. Την τελευταία φορά αφήσαμε τα πράγματα στο τέλος της επίθεσης στο σχολείο. Είναι που η αστυνομία ήδη πολλές φορές χρειάστηκε να πάρει τηλέφωνο τα media και να τους πει, να σου πω, μάγκες, ξέρω εγώ, σταματήστε να δείχνετε live το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σχολείο, γιατί οι δράστες μπορεί να κυκλοφορούν και υπάρχουν τηλεοράσεις και να βλέπουν, ξέρω εγώ, τι γίνεται και να βλέπουν live μετάδοση πλάνα από άλλα σημεία του σχολείου και να βρουν που υπάρχουν, ας πούμε, άτομα που κρύβονται. Και χρειάστηκε να ζητήσουν από τα media να σταματήσουν να σηκώνουν τηλέφωνα από μαθητές που ήταν μέσα στο σχολείο. Που προφανώς οι μαθητές ήταν πανικοβλημένοι, ήταν έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε για να σωθούν και απλά παίρνανε τηλέφωνο οπουδήποτε και κατέληξαν να παίρνουν τηλέφωνο τις ειδήσεις. Και οι ειδήσεις προφανώς, γιατί δεν έχουν το Θεό τους, σηκώνανε τηλέφωνο σε πανικόβλητους μαθητές που παίρνανε εκείνη την ώρα και ήταν σε κατάσταση σοκ και ήταν ακόμα μέσα στο σχολείο. Σε αυτό το σημείο, η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το ποιοι κατά πάσα πιθανότητα είναι οι δράστες και έχουν πάει στα σπίτια των γονιών. Η μητέρα του Έρικ και οι δύο γονείς, αλλά συγκεκριμένα η μητέρα του Έρικ, αρνήθηκε να πιστέψει ότι ο γιος της είχε κάτι να κάνει με αυτό και αρνήθηκε να αφήσει την αστυνομία να μπει στο σπίτι μέχρι που, ας πούμε, έκανε σαματά. Τελικά μπήκανε, αλλά δεν τους άφηνε στην αρχή και έλεγε ότι το παιδί της, κλασικά, το παιδί μου ποτέ. Ο μπαμπάς του Ντίλαν είναι που είχε πάρει τηλεφώνημα από έναν φίλο του Ντίλαν που του είχε πει ότι άκουσα στις ειδήσεις ότι γίνεται αυτό, κατά πάσα πιθανότητα είναι ο γιος σας. Και είναι ο ίδιος που πήρε και την αστυνομία τηλέφωνο και της είπε, μάγκες, μάλλον είναι ο γιος μου, και πήρε κατευθείαν δικηγόρο. Αλλά δεν ήξερε ακόμα ότι ο γιος του δεν θα επιστρέψει σπίτι με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ήξερε κανείς ακόμα ότι τα παιδιά ήδη είχαν πάρει τις ζωές τους. Είμαστε στο σημείο που η ομάδα SWAT μπαίνει μέσα στο σχολείο και δεν έχουν βρει ακόμα, ρε παιδί μου, τα δύο σώματα των αγοριών. Έτυχε εντωμεταξύ εκείνη την ώρα να βρίσκεται εκεί πέρα και ένας special agent του FBI, τέλος πάντων. Πραγματικά έτυχε, από ό,τι λένε, να είναι εκεί πέρα. Και έτυχε κιόλας ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ειδικεύεται στις διαπραγματεύσεις με terrorists. Και προσπαθούσε ο άνθρωπος να καταλάβει αν μιλάμε για κατάσταση με αιχμαλώτους ή αν μιλάμε για κατάσταση χωρίς αιχμαλώτους. Γιατί σε αυτές τις δύο περιπτώσεις έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Όταν έχουμε καταστάσεις με αιχμαλώτους, συνήθως οι δράστες κάτι θέλουν, κάτι ζητάνε. Γι' αυτό κρατάνε τους αιχμαλώτους. Όταν δεν έχουμε αιχμαλώτους, πάει να πει ότι ο άνθρωπος απλά, ξέρεις, είναι ό,τι να είναι, φέραλ, ξέρω εγώ, και σκοτώνει όποιον να είναι. Προσπαθούσε να καταλάβει λοιπόν τι γινόταν και ο ίδιος είχε βγάλει συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για μια κατάσταση με αιχμαλώτους, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να κάνει κάτι η αστυνομία, δεν μπορεί δηλαδή να διαπραγματευτεί με αυτά τα δύο παιδιά για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Έχει τύχει και έχω προκολουθήσει ένα σεμινάριο για διαπραγματεύσεις με, είτε με άτομα σε extreme, ξέρω εγώ, καταστάσεις που πάνε αυτοκτονήσουν, πάνε να σκοτώσουν κάποιον άλλον, είτε με άτομα που κρατάνε αιχμαλώτους.
Και παραδόξως δεν το έκανα στο πτυχίο μου στη σχολή, το έκανα την ώρα που δούλευα σε μια εταιρεία marketing εδώ πέρα στο Λονδίνο, γιατί όποιος έχει δουλέψει στο marketing ξέρει ότι το να δουλεύεις με πελάτες μοιάζει πάρα πολύ με διαπραγμάτευση με terrorists. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία τέλος πάντων, και το κεντρικό μήνυμα αυτής της ομιλίας είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να μάθεις να ακούς. Γιατί συνήθως τα άτομα που έχουν εχμαλώτους, τα άτομα που πάνε να αυτοκτονήσουν, σου λένε κατευθείαν τι θέλουν. Δηλαδή επικοινωνούν πάρα πολύ άμεσα. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι πραγματικά να ακούσεις, να σταματήσεις να κάνεις project και να γεμίζεις τα κενά και να βγάζεις δικά σου συμπεράσματα, αλλά ομά να ακούσεις αυτό ακριβώς που σου λέει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα βρίσκεται σε κατάσταση στρες και μεταδίδει ομά και άμεσα την πληροφορία. Δεν έχει το χρόνο και την ψυχική δύναμη να κάνει αυτό το neurotypical χορό που κάνουμε συνήθως, που λέμε Α, εννοούμε Β και μπλα μπλα μπλα. Επικοινωνούν ευθεία, λένε ακριβώς τι θέλουν, απλά τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος που μιλάει με αυτόν τον κόσμο δεν ακούει ακριβώς τι λένε, αλλά βγάζει δικά του συμπεράσματα και γεμίζει την εικόνα. Ο FBI agent λοιπόν πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για μια κατάσταση με εχμαλώτους, και άκουγε ήδη τα media, και αυτό που τον προβλημάτισε στα media όταν τα media ρωτούσαν γιατί, είναι ότι αναφερόντουσαν στα δύο αγόρια σαν να είναι ένα και είχαν βγάλει ήδη συμπέρασμα ότι είχαν έναν λόγο που το κάνανε. Ο FBI agent αυτός όμως ήξερε ότι όταν μιλάμε για εγκλήματα που τα κάνουν δύο άτομα, συνήθως μιλάμε για δύο λόγους. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις δύο άτομα, χρειάζεσαι δύο λόγους που ο καθένας είναι εκεί. Έχουν διαφορετικούς λόγους, ακόμα και αν κάπου ενώνονται. Και συνήθως οι δύο προσωπικότητες συμπληρώνουν η μία την άλλη. Πολύ σπάνια δύο εγκληματίες που είναι ίδιοι θα βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο και δεν θα θέλουν να σφάξουν ένας τον άλλον. Πρέπει να είναι δηλαδή τα ακριβώς αντίθετα και με κάποιο τρόπο να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Τα μίντια, βέβαια, που σηκώναν το τηλέφωνο σε παιδιά που έπαιρναν τηλέφωνο εκείνη την ώρα στο πανικό, την ώρα που ήταν ακόμα παγιδευμένο στο σχολείο, δεν ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για το τι ιστορία θα πούνε και τι συνέπεια μπορεί να έχει το γεγονός ότι χωρίς να ξεκαθαρίσουν τι στην πραγματικότητα φταίει, αυτοί βγάλανε μια ιστορία. Οπότε, πριν βρουν καν τα σώματα των αγοριών, τα μίντια έβγαλαν ήδη μια ιστορία για την μαφία της Καμπαρντίνας, το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα. Άμα δείτε στην pop κουλτούρα πώς τους δείχνουν, παίζουν πάρα πολύ με αυτό το μαφία της Καμπαρντίνας και μπλα μπλα και με τις Καμπαρντίνες και γενικά πατάνε πάρα πολύ στην Καμπαρντίνα. Και αυτό που έχει γίνει στην πραγματικότητα είναι ότι είχε ξεκινήσει και καλά η μαφία της Καμπαρντίνας, γιατί ένας τυπάς που άνοικε στον κύκλο των nerds, ξέρω εγώ, που γενικά ήταν ο περίεργος, κάπως μια μέρα ήρθε στο σχολείο με μια μαύρη Καμπαρντίνα γιατί του άρεσε, ρε παιδί μου, που δικαιολογημένα, είναι ωραίες οι Καμπαρντίνες. Και ο κόσμος άρχισε να τον κοροϊδεύει για την Καμπαρντίνα, όπως πολύ συχνά κάνουν τα παιδιά στο λύκειο. Και ο τύπος είπε: Α, οκ, θέλετε να είμαι ο περίεργος και το φρικιό, θα είμαι το μεγαλύτερο φρικιό που υπάρχει, ξέρω εγώ. Και άρχισε να φοράει κάθε μέρα αυτή την Καμπαρντίνα. Και μετά μπήκανε μέσα αυτό το και καλά τέτοιο και κάποιοι φίλοι του. Και απλά ήταν μια παρέα από νέρντουλες, παύλα, ξέρω εγώ, ξέρεις, δική του παρέα. Δεν λέω τον νέρντουλες με αρνητικό τέτοιο, αγαπώ τον νέρντουλες. Είμαι νέρντουλ. Και απλά τα παιδιά κυκλοφορούσαν γύρω-γύρω στο σχολείο με Καμπαρντίνες, ξέρω εγώ. Και αυτό σκέψου τελείωσε κάποιο καιρό. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είχαν αποφυτίσει ήδη όταν ξεκίνησε όλο αυτό το μακελιό στο σχολείο. Τα μίντια όμως πήραν αυτή την θεωρία και τρέξανε, φίλε. Και το είχαν περιγράψει με έναν πολύ poetic τρόπο, εγώ βρίσκω τουλάχιστον. Το είχαν περιγράψει ως το παιχνίδι των θεών, gay και weirdos. Δεν μπορείτε να διαφωνήσετε, είναι αρκετά ποιητικό. Ρεαλιστικά, έτσι όπως το περιγράφουν, ακούγεται παρτάρα. Αν ήταν όντως παιχνίδι θεών, gay και weirdos, θα υπήρχε glitter παντού, μουσική, θα έπαιζε Britney Spears, ξέρω εγώ, χρώματα, φρου-φρου, κεριά στην Αφροδίτη και θα πίναμε και κανένα κρασί στο όνομα του Θεού Διόνυσου. Άμα τα πράγματα φεύγανε εκτός ελέγχου, θα αρχίζαμε να μιλάμε σε κανένα φυτό. Το μόνο κοινό που έχει ένα party game με μια μαζική δολοφονία είναι ότι και στα δύο υπήρξε slaying. Με διαφορετικό τρόπο, μεν. Αλλά πάλι ξεφεύγω λίγο σε rant, αλλά μου κάνει εντύπωση πως αυτή η ιδέα των περίεργων της κοινωνίας, ρε παιδί μου, έχει κρατήσει τόσο καιρό και κρατάει ακόμα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε από την οργανωμένη θρησκεία, αν και δεν είμαι σίγουρη τώρα που το σκέφτομαι αν ξεκίνησε από την οργανωμένη θρησκεία, γιατί I guess πάντα οποιοδήποτε ξεφεύγει από τη μάζα ή από το group, από την αγέλη, θα είναι ο περίεργος, αλλά μου φαίνεται περίεργο που στην αρχή του αιώνα ακόμα δεν είχαμε καταλάβει ότι άμα πάρεις
έναν άνθρωπο και το κάνεις δαχτυλοδεκτούμενο και λες πόσο περίεργος είναι, αυτός ο άνθρωπος θα γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, που κάνω αυτή την εκπομπή, ξέρω αρκετές πλέον υποθέσεις, καλά και από τη ζωή παραδείγματα, αλλά ειδικά σε αυτή την εκπομπή που αναλύω τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο που το χωριό βάζει έναν άνθρωπο στην άκρη και τον δείχνει με το δάχτυλο και του πετάει πέτρες μια ζωή. Και μετά ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, σηκώνει αυτές τις πέτρες και αρχίζει και τις πετάει πίσω στο χωριό. Και όλο το χωριό είναι σε φάση. Ιδέες, είναι μαλάκας. Δηλαδή, τι περιμένουμε, ξέρω εγώ, να κατεβάσουμε έτσι download την πληροφορία από το Θεό για το πώς να είσαι ο σωστός άνθρωπος την ώρα που δεν το έχεις δει ποτέ να συμβαίνει και ο κόσμος είναι βίος προς εσένα χωρίς κανένα λόγο. Τέλος πάντων, παντρεμένων και νυπάντρων. Πριν βρούνε καν τα σώματα, είχαν βγάλει συμπέρασμα ότι είναι λοιπόν η μαφία της Καμπαρντίνας. Εξαιρετική, ακούγεται εξαιρετική μαφία, δεν μπορώ να ξεπεράσω το. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι Καμπαρντίνες, δεν ξέρω για εσάς παιδιά. Η επόμενη θεωρία ήταν ότι ακούγαν Marilyn Manson. Κανείς δεν σοκαρίστηκε αυτή τη στιγμή. I know, πάρα πολύ γνωστή υπόθεση, σατανιστές, ακούνε αυτή τη μουσική του σατανά και άλλα τέτοια, το οποίο το βρίσκω, παλιά τσαντιζόμουνα, τώρα το βρίσκω λίγο αστείο, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος ξεχνάει ότι το entertainment είναι εκεί για να σε κάνει entertain, όχι να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή, οι εκπομπές που βλέπουμε για διασκέδαση και αυτοί μαζί δεν είναι εδώ για να σας εκπαιδεύσουν. Είναι εδώ για να σας διασκεδάσουν, να σας κάνουν να ξεχαστείτε λίγο για την πραγματικότητα με τη δουλειά σας και που πρέπει να φτιάξετε το φαΐ και που πρέπει να κάνετε πράγματα ή να σας κάνει παρέα την ώρα που κάνετε αυτά τα πράγματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι για να λειτουργήσουν ως σοβαρό εκπαιδευτικό υλικό, ρε παιδί μου. Και όταν ο κόσμος παίρνει άτομα σαν το Marilyn Manson και θεωρεί ότι εκπαιδεύει. I mean, καταλαβαίνω. Πώς, αλλά ταυτόχρονα ελπίζω να βλέπετε που πάει το μυαλό μου. Τύπου είναι όλα μια παράσταση. Είναι φτιαγμένα για να σε διασκεδάσει. Ο Marilyn Manson στην πραγματικότητα μπορεί να ζει στη Λιφάδα, να φοράει ένα φουτεράκι στους ώμους του και σπαντρίγες. As a matter of fact, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Παίρνεις μια πολύ συγκεκριμένη, προσεκτικά φτιαγμένη από επαγγελματίες εικόνα για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Και θεωρείς πως, ξέρεις, βγάζεις κοσμοθεωρία πάνω σε αυτό το πράγμα. Γενικά πιστεύω πως γι' αυτό βλέπουμε έτσι μια πτώση στο IQ τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε αρχίσει και παίρνουμε την διασκέδαση και υλικό που φτιάχνεται για διασκέδαση ή για γενικότερη, ξέρω εγώ, ενημέρωση, το παίρνουμε σαν εκπαιδευτικό υλικό. Και αυτό εντελώς άσχετο τώρα, αλλά γι' αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν μου γράφουν κάτω από βίντεο, ξέρω εγώ, πηγές, πού είναι οι πηγές, πού είναι οι πηγές σου. Και είμαι σε φάση, δεν γράφω άρθρο που θα γίνει published σε επιστημονικό website. Δεν γράφω καν εργασία πανεπιστημίου. Δεν γράφω καν επιπληρωμή σε κάποιο περιοδικό. Κάνω βιντεάκια στο κανάλι μου. Αφήστε με ήσυχη. Το πρόβλημα λοιπόν με το γεγονός ότι τα media πιάσαν αυτή την υπόθεση και τρέξανε και ότι βγάλανε αυτή τη θεωρία με την μαφία της Καμπαρντίνας και με τον Marilyn Manson είναι ότι πάρα πολλοί γονείς ακούνε αυτές τις θεωρίες και είναι σφασί. Α, μια χαρά. Εμένα το παιδί μου δεν ακούει heavy metal, ξέρω εγώ. Ακούει μόνο Bach και βλάπτει μόνο ζωάκια. Ποτέ ανθρώπους. Τι μπορεί να πάει στραβά. Συζητάμε μπούρδες για να μην συζητάμε τα σοβαρά θέματα. Ότι στο βωμό της θέασης δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί στο τι προβάλλεται και δεν υπάρχει καθόλου φιλτράρισμα της πληροφορίας που προβάλλεται σε μεγάλες μάζες, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία η ποιότητα της πληροφορίας που μεταδίδεται, ούτε το τελικό αποτέλεσμα, έχει σημασία μόνο πόσος κόσμος θα το δει. Καταλαβαίνω ότι είναι ironic, αφού μόλις είπα ότι δεν πρέπει να δίνω πηγή για το κάθε πράγμα που λέω στο κανάλι μου, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ και να μην πρέπει να αναπτύξω περιττέρω τη διαφορά, ρε παιδί μου, το ενός και του άλλου. Ότι για να γίνει γονιός και να προσθέσει ένα νέο μέλος κοινωνίας κάποιος, χρειάζεται λιγότερη χαρτούρα από το να πάρεις δίπλωμα για παπί. Η έλλειψη προσοχής από τους καθηγητές προς τους μαθητές και η έλλειψη εκπαίδευσης των καθηγητών για να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια. Γιατί σημάδια υπάρχουν πάντα. Έλλειψη καλών ειδικών στα κέντρα και στα σχολεία. Γιατί ο Έρικ όχι απλά, ξέρω εγώ, δεν τον πρόσεξαν, του είπανε και μπράβο και τον άφησαν να φύγει πιο νωρίς. Εύκολη πρόσβαση σε όπλα. Και φυσικά η έλλειψη συζήτησης γύρω από το θέμα ή ασθένειες ψυχικής υγείας σκοτώνουν παραπάνω κόσμο από τις βιολογικές ασθένειες, οπότε ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον να δώσουμε την ίδια σημασία στις ασθένειες ψυχικής υγείας. Και φυσικά υπήρχε και η κλασική εξήγηση του ότι ο Έρικ και ο Ντίλαν φάγανε πάρα πολύ bullying και ήθελαν να πάρουν το αίμα τους πίσω και ήταν γενικά loners και κανείς δεν τους έκανε παρέα και μπλα μπλα μπλα.
εύκολη απάντηση και η αλήθεια σχεδόν ποτέ δεν είναι εύκολη και δεν είναι τόσο απλή. Θέλουμε να είναι, αλλά σχεδόν ποτέ δεν είναι. Ο Dave Cullen έγραψε βιβλίο για το θέμα του Columbine, όχι Cullen όπως ο Edward Cullen, άλλο Cullen. Και τέλος πάντων, ο Dave έγραψε ότι ήταν το ακριβώς αντίθετο, as a matter of fact, τα παιδιά. Αυτό που βρήκε, τέλος πάντων, με βάση τις πληροφορίες που βρήκε με τα παιδιά που μίλησε και μπλα μπλα μπλα. Είπε ότι ο Eric και ο Dylan δεν ήταν και οι πιο popular, ρε παιδί μου, του σχολείου, αλλά δεν ήταν και ότι τρώγανε απίστευτο bullying. Και low key ήταν και αυτοί οι bullies. Δηλαδή ήταν μέσα στο chain του bullying. Ναι, τρώγανε bullying από τους από πάνω πιο γνωστούς, αλλά κάνανε και αυτοί bullying στους από κάτω, ξέρω εγώ. Και γενικά η βία έτσι ταξιδεύει, αλλά. Point blank είναι ότι είχαν φίλους, δεν ήταν loners και δεν τρώγανε τώρα bullying σε έναν relentless βαθμό. Φαντάζομαι πως τρώγανε bullying όπως τρώγαμε bullying όλοι στο σχολείο. Ελπίζω να είναι όλοι και να μην είμαι η μόνη. Όσοι είναι αστείοι τώρα, τρώγανε bullying στο σχολείο. Αυτό είναι το δώρο μας από το Θεό για το βάσανο που περάσαμε. Υπάρχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία στα videotapes που τράβηξαν ο Eric και ο Dylan ότι μισούσαν κάποιες ομάδες και καλά ανθρώπων, ή τουλάχιστον λέγανε ότι μισούσαν κάποιες ομάδες. Αλλά άτομα που επιβιώσανε είπαν ότι όταν μπήκαν στο σχολείο πυροβολούσαν τυχαία. Δηλαδή δεν είναι ότι πυροβολούσαν συγκεκριμένο κόσμο, ξέρω εγώ, δεν είχαν μία λίστα, δεν ψάχνανε κόσμο, απλά πυροβολούσαν randomly. Και βασικά υπήρχε μια λίστα, αλλά τελικά κατέληξαν να μην προβλάνε κανέναν από αυτή τη λίστα. Έκανα λοιπόν έρευνα και βρήκα ένα άρθρο το οποίο νομίζω εξηγεί σε έναν πολύ καλό βαθμό ή ξεκινάει να εξηγεί το τι έγινε στην πραγματικότητα στο Columbine. Και ξεκινάει το άρθρο λέγοντας ότι για να καταλάβουμε γιατί κάναν αυτό που κάναν, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι ακριβώς έκαναν. Γιατί αυτό το πράγμα δεν ήταν ένα κλασικό school shooting, άμα το δούμε. Άμα είχαν πετύχει τα σχέδιά τους και είχαν φτιάξει σωστά τις βόμβες, στο πρώτο στάδιο της επίθεσης θα είχαν σκοτώσει πάνω από 600 άτομα. Και άμα δούμε την επίθεση και το πώς το είχαν σχεδιάσει, το σχέδιο ήταν να βαρέσουν πρώτα οι βόμβες, να πεθάνουν δηλαδή περίπου 600 άτομα, να σοκαριστεί όλος ο κόσμος, όσοι τρέχουν να τους πυροβολήσουν με τα όπλα που είχαν πάνω και μετά να γίνει η άλλη έκρηξη που ήταν στο αμάξι τους για να επηρεάσει όλο τον κόσμο που θα έχει έρθει μέχρι τότε για να βοηθήσει. Δηλαδή ήθελαν να κάνουν τριπλή τραγωδία και ο σκοπός τους δεν ήταν τόσο να πυροβολήσουν τους μαθητές και τους καθηγητές, όσο γενικότερα να σκοτώσουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και να δημιουργήσουν μια τραγωδία, ρε παιδί μου, παγκοσμίου επίπεδου. Δηλαδή δεν μιλάμε τόσο πολύ για school shooting, όσο μιλάμε για terrorist attack. Ο σκοπός τους ήταν απλά να σκοτώσουν πάρα πολύ κόσμο και να σοκάρουν πάρα πολύ κόσμο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να το σχεδιάσουν να το κάνουν σε ένα mall. Απλά φαντάζομαι πως ήξεραν το σχολείο τους, ήξεραν πως λειτουργεί και ήταν πιο εύκολο να το κάνουν εκεί πέρα γιατί εκεί ήταν κάθε μέρα. Και πάμε να δούμε και αυτό που είπαμε στην αρχή. Από τη στιγμή που υπάρχουν δύο δολοφόνοι, υπάρχουν και δύο λόγοι για να βρίσκονται εκεί. Ο Eric είναι λίγο πιο περίπλοκη περίπτωση, θα το αναλύσουμε μετά. Ο Dylan είναι λίγο πιο εύκολη περίπτωση. Είναι ο κλασικός, λίγο κυκλοθυμικός, λίγο, ξέρεις, παθαίνει εκρήξεις θυμού, δεν συγκρατεί πολύ καλά τα συναισθήματά του και πάσχει από κατάθλιψη και γενικά, το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, πονάει μέσα του ο Dylan. Ο Dylan ένιωθε πόνο μέσα του και μισούσε τον εαυτό του. Ο Eric, από την άλλη, εξωτερήκευε αυτό το μίσος. Ο Eric δεν μισούσε τον εαυτό του, μισούσε όλο τον άλλο κόσμο. Ή μάλλον δεν ξέρω αν τους μισού. Ναι, τους μισούσε, υποθέτω. Λοιπόν, οι ειδικοί, λοιπόν, βγήκανε και είπανε ότι ο Dylan ήταν απλά καταθλιπτικός, ενώ ο Eric δείχνει σημάδια ψυχοπάθειας. Εγώ, προσωπικά, δεν εμπιστεύομαι διαγνώσεις μεταθάνατων. Γιατί εδώ, εν ζωή, οι περισσότερες διαγνώσεις είναι λάθος. Όχι, περισσότερες, η πλειοψηφία των διαγνώσεων είναι λάθος και ειδικά στον τομέα ψυχικής υγείας. Πόσο μάλλον όταν ο άνθρωπος έχει ήδη πεθάνει. Όταν δεν έχεις πολύ καθαρή απόδειξη με brain scan και ομιλία του ίδιου ανθρώπου με κάποιον ειδικό, δεν μπορείς να πεις σίγουρα από τι έπασχε αυτός ο άνθρωπος. Και ειδικά στην περίπτωση του Eric, και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Το άρθρο θα το βάλω από κάτω στην περιγραφή και το άρθρο μιλάει για τον Dr. Robert Eyre, ο οποίος έχει φτιάξει την λίστα, το checklist, για να καταλάβεις και καλά πότε κάποιος είναι ψυχοπαθής. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη λίστα και αυτή η λίστα έχει δεχτεί πάρα πολύ κριτική και σωστά κατ' εμέ, γιατί είναι πάρα πολύ γενική λίστα και δεν νομίζω πως περιγράφει πραγματικά, δεν είναι δηλαδή ένας τρόπος να κάνεις διάγνωση. Είναι πολύ περίεργη. Αυτός ο άνθρωπος όμως θεωρείται και καλά ο πατέρας του concept του psychopath και έχει φτιάξει τη λίστα για να αναγνωρίσει το τέτοιο, πες το, για να αναγνωρίσει κανείς έναν ψυχοπαθή. Αλλά εγώ πάλι θεωρώ πως είναι πάρα πολύ γενική. Οι πραγματικά ψυχοπαθείς άνθρωποι δεν είναι
συχνό φαινόμενο που συναντάμε εκεί έξω. Θα βάλω ένα βιβλίο του ίδιου του τύπου και μετά θα βάλω εδώ πέρα και άλλο ένα βιβλίο που προτείνω πραγματικά, άμα σας ενδιαφέρει το θέμα, να διαβάσετε. Δεν είναι σοβαρό επιστημονικό, είναι έτσι για λίγο χαχάρε, παιδί μου, και πληροφορία. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν το διάβασα. Και έχει πλάκα γιατί σε αυτό το άρθρο λένε το να τον βγάλουμε ψυχοπαθή και να κάνουμε τη διάγνωση δεν ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο, αλλά ανοίξαμε το ημερολόγιο του και είδαμε πόσο λέει ότι μισεί όλο τον κόσμο. Και εμένα η ερώτησή μου είναι ότι βασικά έχω πολλές ερωτήσεις. Εμένα ο Έρικ δεν μου ταιριάζει καθόλου στο προφίλ ενός ψυχοπαθή. Και άμα βλέπετε αυτό το βίντεο, συνάδελφοι ψυχολόγοι, please γράψτε μου από κάτω τη γνώμη σας, γιατί κόντεψα να τρελαθώ όταν έγραφα αυτό το επεισόδιο. Στο δικό μου μυαλό, τουλάχιστον έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ έναν ψυχοπαθή, και έτσι όπως έχω διαβάσει και τις περιγραφές, ο Έρικ δεν κολλάει στην περιγραφή ενός ψυχοπαθή. Η πρώτη πολύ σημαντική ερώτηση που μου γεννιέται είναι ότι βγάλαν αυτό το συμπέρασμα από το ημερολόγιο. Αλλά το θέμα είναι ότι το ημερολόγιο πρέπει να ήξερε ότι θα το βρούνε. Και δεν θεωρώ πως ένας ψυχοπαθής θα ένιωθε άνετα να βρουν το πραγματικό ημερολόγιο. Θεωρώ πως επειδή ο σκοπός της επίθεσης ήταν να σοκάρουνε, θεωρώ πως και το ημερολόγιο είναι συνέχεια. Σίγουρα ήταν έξυπνο παιδί, σίγουρα ήξερε ότι θα βρουν αυτό το ημερολόγιο. Οπότε πιστεύω πως αυτό το ημερολόγιο ήταν λίγο κομμάτι της παράστασης. Ήταν δηλαδή σκόπιμο για να σοκάρει. Ποιον θα σόκαρε παραπάνω από όλους αυτό το ημερολόγιο? Τους γονείς του, που θα το διαβάζανε και θα λέγανε αυτά σκεφτόταν, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω πως ένας ψυχοπαθής που έχουν πραγματικά πάρα πολύ φουσκωμένο ego θα άφηνε τα εσωτερικά συναισθήματά του έτσι να τα διαβάσουν, τα πραγματικά συναισθήματά του να τα διαβάσουν ξένοι με τα θάνατον και να βγάλουν ό,τι συμπέρασμα θέλουν και να πούν ό,τι θέλουν γι' αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι στο ημερολόγιο αυτό είναι unhinged. Απλά βρίζει, κράζει, γράφει, θυμωμένος, το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο προφίλ ενός ψυχοπαθή. Οι ψυχοπαθείς είναι λίγο σαν φίδια. Είναι ψύχρεμοι, έχουν μίσος, το χάνουν, ξέρω εγώ. Καμιά φορά ναι, έχουν bits of rage, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα το μόνιμο, ρε παιδί μου. Δεν έχουν τόσο rage, νιώθω. Απλά νιώθουν ανώτεροι από τους άλλους. Και επίσης μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον που πουθενά δεν αναφέρεται ο στρατιωτικός πατέρας του. Γενικά οι γονείς του και πώς μεγάλωσε. Και αυτό βγάζει νόημα, αν το σκεφτούμε, γιατί εκείνη την εποχή φαντάζομαι πως όλοι σκέφτηκαν τι πόνο βιώνει αυτή η οικογένεια και φαντάζομαι πως κανείς δεν ήθελε να βάλει παραπάνω σε αυτή την οικογένεια. Αλλά τώρα νομίζω πως είναι σημαντικό να το συζητήσουμε και να σκεφτούμε λίγο αυτή την πιθανότητα. Γιατί εμένα μου φαίνεται σαν να μην ήταν ο Έρικ ψυχοπαθής. Μου φαίνεται απλά σαν να ήταν ένα τεράστιο fuck you στους γονείς του και ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, δεν με ξέρετε. Γιατί γενικά στο στρατό επικρατεί, τέλος πάντων, η βία. Και άμα με βλέπει κάποιος στρατιωτικός αυτή τη στιγμή και θα μου πει όχι, χαίρομαι που δεν είναι αυτή η εμπειρία σου, αλλά ας μην προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει, επικρατεί σε ένα μεγάλο βαθμό ψυχολογική, σωματική και λεκτική βία. Έτσι, ξέρω εγώ, στηρίζεται πάνω σε αυτό η φάση στο στρατό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ο στρατός ελκύει πολύ συγκεκριμένες προσωπικότητες. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα με έναν παππού στρατιωτικό, αλλά τον γνώρισα πλέον παππού, ρε παιδί μου. Δεν τον είχα γνωρίσει σε νέα ηλικία. Οπότε τον γνώρισα σε πιο chill καταστάσεις. Αλλά και πάλι ο παππούς μου καταλαβαίνω πως είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Είναι πολύ σκληρή προσωπικότητα. Και καταλαβαίνω πως υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί ο στρατός να ελκύει άτομα έτσι που δεν θα έπρεπε να μεγαλώνουν παιδιά. Εμένα, για παράδειγμα, στον παππού μου, φτού-φτού-φτού, πλέον και στην ηλικία που ήταν όταν τον γνώρισα εγώ και τον βίωσα, ήταν απλά πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυστηρός και πάρα πολύ με τους κανόνες, έτσι, μπαμπαμπαμ. Αλλά γενικά, βλέποντας τον σαν άνθρωπο, καταλαβαίνω ότι υπήρχαν και πάρα πολλά τραύματα, ας πούμε, και γενικά ήταν δύσκολο και πραγματικά ο στρατός ελκύει συγκεκριμένα άτομα. Αν ο Έρικ είχε γεννηθεί ψυχοπαθής, θα υπήρχαν σημάδια μέχρι τα 16 του 17 του. Δεν ξέρω πόσο από σας το έχετε δει, αλλά κυκλοφορεί στο ίντερνετ ένα interview με μια κοπέλα που είναι ψυχοπαθής και το βλέπεις πάρα πολύ. Είναι παιδί, αλλά το βλέπεις και νομίζω κάτι προσπαθούσε να μαχαιρώσει τους γονείς της τη νύχτα και λέει αν κλειδώνει την πόρτα, ξέρω εγώ. Το παιδί που είναι έτσι, δεν ξέρει ότι είναι λάθος να είναι έτσι. Δεν το καταλαβαίνει απαραίτητα. Εκτός και αν υπήρχε κάποιος στη ζωή του Έρικ που
το πρόσεξε και τον μάλωσε και δεν το πήρε αρκετά σοβαρά, αλλά εγώ πιστεύω πως τα πρώτα χρόνια θα υπήρχαν σημάδια ότι το παιδί δεν έχει έμπαθη, ας πούμε. Θα υπήρξαν σημάδια, θα έκανε κακό σε ζώα, θα ήταν πολύ έντονο όλο αυτό. Δεν νομίζω πως είναι εύκολο ένας πραγματικά true clinical psychopath να τα καταφέρει μέχρι τα 17 χωρίς κανείς, μα κανένας, να πάρει χαμπάρι. Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που πατήσανε για να δώσουν και καλά τη διάγνωση στον Έρικ του ψυχοπαθή ήταν ότι και καλά του άρεσε πάρα πολύ να λέει ψέματα, ξέρω εγώ. Χαιρόταν πάρα πολύ όταν έλεγε ψέματα και ο κόσμος τον πίστευε. Και αυτό το έχουν οι ψυχοπαθείς. Και συμφωνώ, ναι, αλλά ξέρετε ποια άλλη ομάδα ανθρώπων χαίρεται πάρα πολύ όταν λέει ψέματα σε κάποιον και ειδικά στους γονείς τους? Τα παιδιά. Και ο Έρικ ήταν 17χρονο παιδί. Ένα άλλο προβληματάκι που μου παρουσιάζεται στο κεφάλι όταν σκέφτομαι αυτή την υπόθεση είναι ότι μου φαίνεται περίεργο ο Έρικ όντως να ήταν ψυχοπαθής και να σκότωνε τον εαυτό του. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην θαυμάσει καν το έργο του και να πάρει τη ζωή του κατευθείαν, έτσι μπαπ. Γιατί οι ψυχοπαθείς πάνω απ' όλα αγαπάνε τον εαυτό τους. Οπότε, γιατί να κάτσει να αυτοκτονήσει, που θεωρητικά, για ποιο λόγο, δηλαδή, και φυλακή να πάει, γιατί να τον τρομάζει αυτό, είναι ψυχοπαθής. Δηλαδή, άμα δείτε interviews με ψυχοπαθείς, πραγματικά ανθρώπους, οι περισσότεροι δεν σκοτώνουν από αυτούς, γιατί έχουν stone cold λογική του τύπου, για ποιο λόγο εγώ να πάω φυλακή, απλά για να πάρω τη ζωή του άλλου, ξέρω εγώ, δεν με συμφέρει, γιατί να μπω εγώ φυλακή. Αλλά και να πάνε φυλακή είναι άβολο, ξέρω εγώ, είναι λίγο πρέπει να το κάνω και αυτό τώρα, αλλά δεν τους τρομάζει πραγματικά αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι ο πιο τρομακτικός άνθρωπος εκεί μέσα, ρε παιδί μου. Δεν έχουν τα receptors για να έχουν αυτό το φόβο, ρε παιδί μου. Μπορεί να τους τρομάζει λογικά, αλλά δεν είναι όντως τρομακτικό σενάριο. Ή μάλλον δεν είναι για τους κλασικούς λόγους που είναι για τον κοινοθνητό τρομακτικό σενάριο. Η θεωρία λοιπόν των ειδικών είναι ότι ο Ντίλαν απλά έτυχε να κάνει παρέα με το λάθος παιδί. Ο Έρικ ήταν το κεντρικό σημείο όλης αυτής της φάσης και ήταν ψυχοπαθής. Και έκανε ό,τι έκανε γιατί ήταν ψυχοπαθής, ξέρω εγώ. Εγώ, όπως έχετε καταλάβει, ψιλοδιαφωνώ με αυτή τη θεωρία. Θεωρώ πως κάτι άλλο παίχτηκε εδώ πέρα. Η δική μου θεωρία είναι ότι ο Ντίλαν όντως απλά έτυχε να βρεθεί σε λάθος σημείο με τη λάθος παρέα και τον πήρε λίγο η μπάλα. Αν και δεν θεωρώ πως αυτό παίρνει την ευθύνη από τον Ντίλαν, έτσι. Στο τέλος της ημέρας ο Ντίλαν πήρε την απόφαση να σκοτώσει και αυτός κόσμο, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ όμως πως με τον Έρικ έπαιξε διαφορετική φάση. Θεωρώ πως η δική μου προσωπική θεωρία είναι πως κατά πάσα πιθανότητα ο Έρικ έτρωγε κάποιο είδους abuse μέσα στο σπίτι ή κάτι έπαιξε. Αυτό μου δείχνει επίσης το γεγονός ότι όταν ήρθε η αστυνομία στο σπίτι του, η μάνα ήταν σε φάση το δικό μου παιδί ποτέ και ούτε καν και δεν θα μπείτε μέσα στο σπίτι και τέτοια, που σου δείχνει λίγο το mental state της μάνας, σου δείχνει λίγο το πώς λειτουργεί η μάνα, σου δείχνει σίγουρα το ότι η μάνα δεν έχει καμία επαφή με το παιδί, δεν έχει πραγματικά ιδέα τι παιδί έχει μέσα στο σπίτι, αλλά σου δείχνει και το ότι έχει περηφάνεια και νοιάζεται πάρα πολύ για το φαίνεσθε, ρε παιδί μου, γιατί εγώ σκέφτομαι ότι αν το παιδί μου πήγαινε σε ένα σχολείο και γινόταν ένα shooting, ας πούμε, και ερχόταν η αστυνομία, και να μην πίστευα ότι το παιδί μου, ξέρω ότι κάνω, θα μου σου φασίσει, εντάξει, ναι, εννοείται, περάστε, ξέρω εγώ, παιδιά, έγινε τραγωδία. Ξέρεις, δεν θα έκανα όλη αυτή τη σκηνή που έκανε αυτή η γυναίκα, που νομίζω ότι σου δείχνει κάτι. Και θεωρώ πως δεν είναι απίστευτο σενάριο να σκεφτούμε ότι ο Έρικ έτρωγε πάρα πολύ καταπίεση ή στο σπίτι, είτε από τον μπαμπά είτε από τη μαμά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τη δυναμική, τέλος πάντων. Και νομίζω πως μπορώ εύκολα να δω τους γονείς να είναι σε φάση, ξέρεις, να τον μειώνουνε και να μην τον πιστεύουνε. Και όλο αυτό για κάποιο λόγο μου μυρίζει σαν ο Έρικ να ήθελε συγκεκριμένα να κάνει κολοδάχτυλο στους γονείς του. Δηλαδή νιώθω πως σαν να ήθελε και στην κοινωνία προφανώς, γιατί είχε πάρα πολύ θυμό αν όντως είχε πολύ κακή σχέση με τους γονείς του, είχε πολύ κακή σχέση με όλη την κοινωνία. Δεν λέω ότι δεν μισούσε και την κοινωνία. Απλά δεν θεωρώ πως ο λόγος ήταν το ότι ήταν ψυχοπαθής. Θεωρώ πως απλά ήθελε να σοκάρει όσο περισσότερο γίνεται τους γονείς του. Ένας από τους λόγους που ήθελε να αυτοκτονήσει μάλλον ήταν γιατί δεν ήθελε να έχει και τις συνέπειες. Και θεωρώ πως επίτηδες άφησαν τα tapes, τις βιντεοκασέτες για να τις βρούνε, και επίτηδες άφησε το ημερολογιό του γιατί ήξερε ότι θα το βρούνε και ήξερε ότι θα σοκαριστούν με αυτά που διαβάζουν, ρε παιδί μου. Οπότε νομίζω πως
Εμένα μου φαίνεται αυτό το πιο πιθανό σενάριο. Μου φαίνεται να είναι απλά ένα τεράστιο fuck you από τον Eric, που δεν πρόσεξαν, που μάλλον δεν τον άκουγαν και που μάλλον είχαν εντελώς άλλη εικόνα για το γιο τους από ότι ήταν στην πραγματικότητα. Και νομίζω πως ο Eric ίσως για καιρό να ήθελε να τον δουν έτσι όπως είναι ή να του δώσουν πραγματική προσοχή. Και μάλλον αυτό δεν έγινε και μου φαίνεται λογικό να τους είπε «Έτσι είστε, οκ, okay, θα σας δείξω ότι δεν έχετε ιδέα ποιος είμαι στην πραγματικότητα». Και ήθελε να, ξέρεις, να βάλει μια τέτοια τελεία σε όλο αυτό. Αυτά όλα εννοείται δική μου προσωπική γνώμη και γι' αυτό ρωτάω και τη δική σας να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια. Η ειδική, όπως είπα, λένε ότι ήταν ψυχοπαθής και ότι τον Dylan τον πήρε η μπάλα και ότι έπαιξε ουσιαστικά συν ένα ρόλο σε όλο αυτό. Αλλά το κεντρικό, ο κεντρικός πυρήνας ήταν ο Eric. Αυτά λοιπόν για αυτή την υπόθεση, αυτά για το Columbine. Κλείσαμε και αυτή την υπόθεση. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μάθετε κάτι. Και πάλι συγγνώμη που το Part 2 πήρε λίγο παραπάνω καιρό να βγει. Επέστρεψα τώρα από τις διακοπές, επιστρέφουμε στο κανονικό μας ρυθμό. Είμαστε σε spooky season, οπότε θα με βλέπετε λίγο πιο συχνά αυτή την εποχή. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δώσατε την προσοχή σας και που ακούσατε τις γνώμες μου και που περάσατε χρόνο μαζί μου. Ελπίζω να μου αφήσετε κάτω στο σχόλιο τη γνώμη σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.